Γεια σε όλου. Πάμε να δούμε και να μάθουμε την θέση Λουσένα σε φινάλε πύργων. Στο προηγούμενο βίντεο μάθαμε μία από τι πιο κλασικέ θέσει που μπορεί να προκύψει σε φινάλε πύργων, την θέση Φιλιντόρ, η οποία καταλήγει όπω είπαμε σε ισοπαλία. Τώρα θα δούμε την δεύτερη πιο κλασική θέση που μπορεί να που προκύπτει πάλι σε φινάλε πύργων και είναι η θέση Λουσένα, αλλά αυτή τη φορά καταλήγει σε νίκη. Η φέση αυτή πότε προκύπτει. Προκύπτει όταν ο βασιλιάς βρίσκεται ακριβώς μπροστά ένα τετράγωνο από το πιόνι, στο τετράγωνο προαγωγής δηλαδή, και ο τρόπος για να καταφέρει να κερμίσει είναι να καταφέρει με τον πύργο του να χτίσει μία λεγόμενη γέφυρα έτσι ώστε να καταφέρει να κρυφτεί από τα συνεχόμενα ρουά που μπορεί να του κάνει ο αντίπαλος όταν αυτός θα θέλει να φύγει κάπου προς τα έξω. Πάμε να το δούμε και στην πράξη όμω, σιγά σιγά. Το πρώτο πρώτο βήμα σε αυτή είναι η θέση, η αρχική. Θα το πάμε α, και σε άλλα παραδείγματα να το δούμε. Α, το πρώτο πρώτο βήμα που πρέπει να κάνουμε είναι να καταφέρουμε να απομακρύνουμε τον αντίπαλο βασιλιά. Δηλαδή, πύργο ζ2. Ένα απλό που απομακρύνει τον αντίπαλο βασιλιά. Ο αντίπαλο έχει δύο τετράγωνε. Στην πραγματικότητα, σε όποιο και από τα δύο να πάει, είναι σχεδόν το ίδιο. Πάμε να δοκιμάσουμε το α, Βασιλιάς ή τα 7 πρώτα το κλασικό. Α, και πριν σας πω τη μαγική κίνηση α, για τη γέφυρα πάμε να δούμε το απλό παράδειγμα που θα ήταν να μετακινούσαμε απλά τον Βασιλιά α, στο ε7. Τότε ο αντίπαλος θα έκανε πολύ απλά ρουά. Θα προσπαθούσαμε να ξεφύγουμε από τα ρουά. Αλλά όσο και να προσπαθώ να ξεφύγω, πού να πάω. Να πάω πιο μακριά από εδώ. Αν πάω πολύ μακριά, Πάει από μακρύ μου φύγει ο Βασιλιά. Και πάλι μου απειλεί το πιόνι. Άρα δεν μπορώ να γλιτώσω. Να μείνω εδώ κοντά, θα συνεχίσει τα ρουά και δεν θα σταματάει. Δεν μπορώ να φύγω με τίποτα με τα λευκά όπω βλέπετε. Στη χειρότερη μπορεί να καταλήξω να ξανακρεφτώ και να βγάλω ακριβώ την ίδια θέση με πριν. Έτσι, σε αυτήν εδώ τη θέση λοιπόν, αντί να μετακινήσω τον Βασιλιά και να προσπαθήσω να βγω έξω, που δεν μπορώ να το κάνω, γιατί πάντα θα μου κάνει ρουά προσπαθώ να κάνω αυτό που είπα στην αρχή, να χτίσω μία γέφυρα. Και έτσι μετακινώ τον πύργο μου στην τέταρτη γραμμή. Πύργο στο Z4. Ο πύργο στην τέταρτη γραμμή είναι έτοιμο για να κάνει άμυνα μπαίνοντα μπροστά από τον βασιλιά για να χτίσει μία γέφυρα. Πύργο ΕΓ2 μπορεί να κάνει υπομονή στη Γ γραμμή ή να μεταφερθεί στην Ε. Δεν έχει μεγάλη διαφορά. Αν πήγαινε αν πήγαινε στο ε, θα βγαίνουμε από αυτή την πλευρά για να κάνουμε αυτό που θα δείτε παρακάτω. Πύργο γ2 υπομονή ο μαύρο, δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Βασιλιά ε7 και αρχίζει τα ροά. Πύργο ε2. Κρύβεσαι. Πύργο δ2 ροά. Προστατεύει. Και το μυστικό είναι ότι αν συνεχίσει τα ροά, ξαναλέμε δεν έχει πάρα πολλέ επιλογέ. Πύργο ε2 για παράδειγμα τότε έχει πολύ απλά βασιλιά ΔΕΛΤΑ 5 και τώρα στο τελευταίο ροά πύργο ΔΕΛΤΑ 2. Επιτέλου ήρθε η κίνηση που θέλαμε να παίξουμε την αρχή. Πύργο ΔΕΛΤΑ 4. Τοποθετώντα τον πύργο μπροστά από τον βασιλιά, τον προστατεύει από τα ροά που μπορεί να έρθουν και εύκολα και ωραία βγάζει βασίλη. Αυτό ήταν λοιπόν το πρώτο μα παράδειγμα. Πάμε να δούμε πάνω σε αυτό το παράδειγμα, τι γίνεται στην αρχή, αν ο βασιλιάς δεν πάει σε αυτό το τετράγωνο, αλλά πάει ας πούμε στο ΙΤΑ 6. Και πάλι συνεχίζουμε με την ίδια ιδέα, δεν έχει διαφορά. Πάλι στην τέταρτη γραμμή ο πύργο μα, Z4, και εδώ πέρα θυμάμαι ένα μαθητή μου είχε ανχωθεί και είχε την α, απορία και λέει: Μα καλά, κύριε, αν πάει ο βασιλιά στο ΙΤΑ5, όμω τώρα δεν μπορώ να κάνω γέφυρα, γιατί με απειλεί. Άρα, αφού δεν μπορώ να κάνω γέφυρα, τι κάνουμε. Ε, η απάντηση είναι ότι είναι πολύ πολύ πιο εύκολο εδώ στην πραγματικότητα. Διότι παίζει απλά πύργο V4 και την έχει φτιάξει πρώτον ήδη τη γέφυρα και δεύτερον ο αντίπαλο βασιλιά είναι πάρα, πάρα πολύ μακριά. Το μόνο που έχει να κάνει είναι να βγει και να σπρώξεις και μοιράζει βασίλισσα πολύ πολύ εύκολα. Είναι πάρα πολύ εύκολη νίκη εδώ πλέον δηλαδή για τον Λευκό. Mm. Πάμε σε ένα επόμενο παράδειγμα. Λοιπόν, ε, αυτό εδώ είναι ένα άλλο παράδειγμα το οποίο έχει μία διαφορά. Α, η διαφορά είναι ότι ο αντίπαλο πύργο βρίσκεται ήδη στην τέταρτη γραμμή. Είναι ένα πρόβλημα που μπορεί να συναντήσουμε. Τι κάνουμε αν ο αντίπαλο πύργο βρίσκεται ήδη στην τέταρτη γραμμή, Πώ θα κάνουμε την προστασία, α, την γέφυρα στη τέταρτη γραμμή που θέλαμε, αν ο πύργο είναι στην ΔΕΕΤ. Τώρα, πως έχουμε πρόβλημα. Η απάντηση είναι όχι. Αν ο αντίπαλο πύργο βρίσκεται στην τέταρτη, πέμπτη ή έκτη γραμμή, τότε πολύ απλά δεν χρειάζεται να κάνω γέφυρα. Και δεν χρειάζεται να κάνω γέφυρα γιατί ο βασιλιά είναι πάρα πολύ κοντά στον αντίπαλο πύργο. Και προλαβαίνει να τον απειλεί ταυτόχρονα. Πάμε να το δούμε στην πράξη. Βασιλιά ε7, ροα, βασιλιά ε6, ροα, βασιλιά ε6. Και άλλο εδώ πέρα αποφασίσει να μα κάνει ροα, Απλά μετά από Βασιλιά Δέλτα 5, πολύ απλά κερδίσαμε διότι βγάλουμε στην επόμενη κίνηση Βασίλη. Δεν υπάρχει τίποτα να φοβηθούν. Μπορεί να, πάει να κάνει ένα μικρό τρίκ, φτιάχνουμε μία γέφυρα πάλι και θα βγάλει με Βασίλη. δεν υπάρχει κανένα μα κανένα πρόβλημα. Άρα ο Βασιλιά προλαβαίνει τον πύργο όταν είναι στην 5η, στην 4η και στην 6η τον αντίπαλιο. Και σημαντικό εδώ πέρα, Αντί για πύργο ε4 να αναφέρουμε, τι κάνουμε αν αποφασίσει για παράδειγμα να πει «Οκ, okay, ε, θα περιμένω». Δηλαδή θα παίξω τον πύργο μου στο β3 για παράδειγμα. Δεν σε αφήνω ακόμα να βγάλεις με Εξακολουθεί να είναι εύκολο. Θυμάστε τη φιλοσοφία της γέφυρας στην τέταρτη γραμμή που είπαμε. Δεν χρειάζεται να μάθετε απ' έξω κυριολεκτικά την τέταρτη γραμμή, αλλά να καταλάβετε τη φιλοσοφία και την ιδέα της προστασίας του βασιλιά από τα ρουά. Οπότε εδώ πέρα η καλύτερη κίνηση είναι με διαφορά πύργος Z5 έτσι ώστε να φτιάξεις γέφυρα στην πέμπτη γραμμή αυτή τη στιγμή. Και μετά από οποιοδήποτε ρουά ή οποιαδήποτε κίνηση του αντιπάλου απλά εδώ πέρα για ακόμα μία φορά ο Λευκός καταφέρνει να κερδίσει. Πολύ όμορφα, εύκολα και ωραία. Ο αντίπαλος βασιλιάς είναι πάρα πολύ προκριακό και καταφέρνει να βγάλει βασίλη. Πριν βούμε όμω τα δύο τελευταία μα παραδείγματα σε θέση του 1, πάμε για ένα σύντομο μήνυμα από τον χορηγό μα και την πρόταση του μήνα chessmarket.gr. Θέλετε να εξελίξετε τι ικανότητέ σα και να επιτυχάνετε πάντα τη νίκη σε φινάλια με πύργου. Το βιβλίο λοιπόν Theoretical Rook and Games του Sam Sanglad, πρωταφιλτή των ΙΠΑ του το 2018, αποτελεί τον οδηγό που αναζητάτε για να αποκτήσετε την απαραίτητη γνώση προκειμένου να κερδίζετε. Τα φινάλε με του πυργού είναι τα πιο κρίσιμα για μελέτη, καθώ αντιπροσωπεύουν το ύβο των φινάλε που αντιμετωπίζουμε συχνότερα πάνω στη σκακέρα. Το συγκεκριμένο βιβλίο κυκλοφορία του 2023 είναι διαθέσιμο μέσω τη χορηγάρα μα chessmarket.gr με ενεργή έκπτωση 5% χρησιμοποιώντα τον κωδικό chesspotty για του επόμενου δύο μήνε. Link κάτω στην περιγραφή ένα πραγματικά καλογραμμένο βιβλίο που θα ενισχύσει σημαντικά το παιχνίδι σα. Ευχαριστούμε πολύ τη Chess Market για αυτή την ευκαιρία. Αυτό που δεν αναφέραμε στην πρώτη πρώτη θέση και έχει σχέση άμεση με αυτό που θα δείξω σε λίγο είναι τι γίνεται όταν στο ρουά πάει ο βασιλιά στο ε6. Σα είπα ότι στην πραγματικότητα έχει μόνο δύο κινήσει και δεν έχουν σημασία γιατί είναι παρόμοιε. Αυτή η κίνηση είναι τελείω φάουλ, τελείω εκτό, γιατί είναι πολύ πολύ εύκολη νίκη για τον λευκό. Και το αστείο είναι ότι συμβαίνει και πολύ συχνά να παίζεται μια τέτοια κίνηση, αλλά απλά παίρνει την οποζισιόν και ετοιμάζει να βγάλει Βασίλισσα. Δεν έχει κανένα ροά, από εδώ πέρα δεν έχει κανένα νόημα. Κάτι τέτοιο εξακολουθεί να μην έχει νόημα. Ο Βασιλιά προστατεύεται και ο Λευκό απλά κερδίζει. Πάμε στην θέση τώρα. Τι γίνεται όταν ένα πιονάκι είναι ακριανό στην Α ή στην Φ γραμμή. Αν ένα πιονάκι είναι ακριανό, δυστυχώ δεν κερδίζει. Και δεν κερδίζει γιατί δεν μπορεί να κάνει τη θέση λουσένα. Για παράδειγμα, πύργο Γ2, να πα να απομακρύνει τον Βασιλιά, α πούμε. Ο Βασιλιά δεν είναι υποχρεωμένο τώρα να απομακρυνθεί όπω πριν, αλλά τώρα έχει το τετράγωνο Βασιλιά Β6, διότι όταν ο Βασιλιά πάει στο Β8, έχει πολύ εύκολη ισοπαλία ο Μαύρο με κάποιο ρουά. Και εννοείται, αυτό είναι ισοπαλία. Αλλά ακόμα και έτσι να μην ήταν τα πράγματα, και υποφέταν ότι πήγαινε στο τετράγωνο για παράδειγμα Δέλτα 7 και πάλι εδώ πέρα μπορεί να κάνει εύκολη ισοπαλία ο μαύρο. Βασιλιά Β7 και πύργο Β1. Δεν προλαβαίνει να κάνει την λεγόμενη γέφυρα. Γιατί έχει συνεχόμενα ροά. Και για ακόμα μία φορά θα ήταν ισοπαλία. Ακόμα και να προσπαθεί εδώ πέρα να κάνει την γέφυρα, δηλαδή πύργο Γ4, Δυστυχώ, επειδή ο βασιλιά έχει μόνο έναν δρόμο για να βγει, αυτό το δρόμο μπορεί να τον κόψει ο αντίπαλο με πύργο Β1. Οπότε, οποιοδήποτε σχέδιο και οποιαδήποτε ιδέα για γέφυρα είχε, μόλι καταστράφηκε. Και πάμε στην τελευταία τελευταία θέση, η οποία είναι η εξαίρεση στον κανόνα. Διότι σα είπα ότι δεν κερδίζεται με θέση Λουσένα, αλλά δεν είπα ότι δεν κερδίζει καθόλου σε αυτήν εδώ τη θέση ε, αν δεν υπάρχει ένα συγκεκριμένο τρόπο. Και ο συγκεκριμένο τρόπο είναι αυτό εδώ. Να είναι αρκετά μακριά ο αντίπαλο βασιλιά. Εφόσον ο αντίπαλο βασιλιά είναι αρκετά μακριά, τότε έχουμε ένα πάρα πάρα πολύ όμορφο και απλό σχέδιο νίκη. Πύργο Γ2, πύργο Γ8, πύργο Β8 και τσούκου τσούκου βγαίνουν τα κομμάτια. Με όποια σειρά χρειαστεί, ανάλογα με το τι θα παίξει και ο αντίπαλο. Πάμε να το δούμε και στην πράξη. Πύργο Γ2, πλησιάζει το βασιλιά, αλλά είναι αργά γιατί πρόλαβε να πα στον πύργο στο Γ8. Πλησιάζει και προλαβαίνει πύργο Β7, Β8, με συγχωρείτε. Πύργο Φ1, αλλά τώρα όπω είπα είναι αργά γιατί στο βασιλιά Β7 αυτό πλέον δεν είναι ισοπαλία. Και δεν είναι ισοπαλία διότι βασιλιά Α6 δεν μπορεί να το φάει χάνει, ρουά. Βασιλιά Β6, Ρουά και μετά από Βασιλιά Γ5 καταφέρνει ο Λευκό και ξεφεύγει σε γλιστράει με τον Βασιλιά. Όσα Ρουά και να κάνει, κάποια στιγμή απλά θα φτάσει κοντά στον πύργο και θα σταματήσει. Και θα βγάλει αργότερα Βασίλισσα. Αυτό ήταν το βίντεο για την θέση Λουσένα. Έρχεται και η θέση Βανκούρα στο επόμενο επόμενο βίντεο. Σα ευχαριστώ πολύ που το παρακολουθήσατε. Αν σα άρεσε, πατήστε ένα like. Αν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση ή απορία, αφήστε την κάτω στα σχόλια και προσπαθήστε να μαθαίνετε από τα λάθη σα και να μην την πατάτε σε τέτοιου είδου παραδείγματα. Είναι στην κατηγορία απλά φινάλι πύργων και πρέπει να τα γνωρίζουμε. Σα ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια σε όλου. Γεια σα.